holiest of the holiest. Please enter. Ένα υπόγειο σύστημα επικοινωνίας και άμυνας που ξεδιπλώνεται σε τέσσερα επίπεδα κάτω από τη γη. Οι κατακόμβες στο φρούριο Πετροβαραντίν στην πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας αποτελούν μοναδικό επίτευγμα μηχανικής και στρατηγικής του 18ου αιώνα. Χτίστηκαν όταν η πόλη βρισκόταν υπό αυστριακή κυριαρχία για να σταματήσουν την επέλαση των Οθωμανών. Υπάρχουν 16 χιλιόμετρα υπόγειων κατακομβών κάτω από το φρούριο που δημιουργήθηκαν για την άμυνά του. Από αυτά, το 1 χιλιόμετρο είναι επισκέψιμο. Το χειρίζεται το Μουσείο Ιστορίας του Νόβι Σαντ. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν ποιες ήταν οι στρατιωτικές τακτικές και η μηχανική της εποχής, αλλά και τα βασικά στοιχεία κατασκευής τους. Στη δεξιά όχθη του Δούναβη, σε ένα μαγευτικό τοπίο, η περιοχή του Νόβι Σαντ προσέλκυε κατοίκους από την προϊστορική εποχή. Φέτος η πόλη αποτελεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το σύνθημά μας είναι νέες γέφυρες. Το Νόβι Σαντ είναι η μικρότερη ευρωπαϊκή πόλη πάνω στο Δούναβη με το μεγαλύτερο αριθμό από γέφυρες. Συνολικά είναι 11, όμως 8 είναι κάτω από το νερό και μόνο 3 πάνω από το ποτάμι. Τόσο δυναμική και σκληρή ήταν η ιστορία του Νόβι Σαντ. Οι γέφυρες τους στέλνουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για το πώς πρέπει να συνδεθούμε ο ένας με τον άλλον, όχι μόνο στην πόλη αλλά και με τους πολίτες της Ευρώπης. Στην πόλη έχει αφήσει έντονο σημάδι και η ελληνική κοινότητα. Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν εδώ το 18ο αιώνα και δημιούργησαν μια ακμάζουσα και ισχυρή κοινότητα. Το Νόβι Σαντ ονομάζεται η πόλη των προσφύγων, καθώς εδώ έχουν βρει καταφύγιο στη διάρκεια των αιώνων άνθρωποι από πολλές διαφορετικές εθνότητες, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες που έφτασαν εδώ στις αρχές του 18ου αιώνα. Σήμερα η περιοχή φιλοξενεί πάνω από 20 διαφορετικές εθνότητες και θεωρείται παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης. Διαφορετικές φυλές και εθνότητες στο πέρασμα των αιώνων έχουν αφήσει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Το Νόβι Σαντ αποκαλείται η Αθήνα της Σερβίας λόγω των πολλών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών της Ινστιτούτων.